Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης θα απευθύνω και εγώ ένα χαιρετισμό, έχοντας την ευκαιρία να δουλέψω αρκετά χρόνια πριν ασχοληθώ με τα κοινά στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού για εταιρείες μεταφορών και logistics. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι ψηφιακές εφαρμογές στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας, στην μείωση του κόστους και τη βελτίωση του ποιοτικού αποτελέσματος των προϊόντων των επιχειρήσεων, πράγματα που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα στον τομέα των εξαγωγών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εκτός από μια πολιτική ανοιχτών δεδομένων, η οποία και αυτή έχει μια πολύ μεγάλη σημασία στον τρόπο με τον οποίο ευνοείται η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, είναι από τους δήμους, από τους ελάχιστους δήμους στην Ελλάδα, ο οποίος έχει μια ψηφιακή στρατηγική για τα επόμενα 10 χρόνια, μια ψηφιακή στρατηγική η οποία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να επιλεχθεί από την Κομισιόν μαζί με το Δήμο του Ηρακλείου, σαν δύο δήμοι από την Ελλάδα, τους οποίους θα υποστηρίξει στην υλοποίηση της ψηφιακής του στρατηγικής, ακριβώς για να κάνει τα ίδια πράγματα με αυτά τα οποία χρειάζονται να κάνουν και στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, μείωση του κόστους λειτουργίας του δημόσιου τομέα, βελτίωση του ποιοτικού αποτελέσματος, αλλά και μείωση του κόστους των συναλλασσόμενων με το δημόσιο, των ιδιωτικών εταιριών, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί απερίσκεπτοι να προχωρήσουν στις δραστηριότητές τους εξαγωγικές. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω των στοχευμένων του δραστηριοτήτων συμμετοχής στα διακρατικά του προγράμματα και στα ερευνητικά προγράμματα Horizon με μεγάλες εταιρείες και διεθνώς και στην Ελλάδα, προσπαθεί και αυτός από τη δική του τη μεριά να συμβάλλει στην αύξηση της καινοτομίας στην ελληνική επικράτεια, καθώς επίσης έχει αναπτύξει και πέρα από την ευθύνη του την τυπική και την προθερμοκοιτίδα OK Θες, που χρηματοδοτείται από το Σταύρος Νιάρχος, μια θερμοκοιτίδα για την οποία είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία βοηθάει πάρα πολύ νέους επιχειρηματίες σε ένα χρονικό διάστημα 3 έως 6 μηνών να μπορέσουν να αναπτύξουν την ιδέα τους, έτσι ώστε να μπορέσει να αξιολογηθεί από μέντορες και συνεργάτες του OK Θες για το αν θα μπορεί αυτή η ιδέα να εξελιχθεί περαιτέρω και να αποτελέσει μία ελπίδα για αυτούς για να αναπτύξουν το μέλλον τους στον χώρο. Τελειώνοντας, ένα γενικό σχόλιο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επιλέχθηκε ο Πειραιάς από τους Κινέζους και την Κόσκο έτσι ώστε να επενδύσουν στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν είναι όμως καθόλου τυχαίο ότι επιλέχθηκε και η Θεσσαλονίκη από την Terminal Link, μια κοινοπραξία γαλλικών και κινέζικων συμφερόντων, έτσι ώστε να αναπτυχθεί και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ένα διαφορετικό λιμάνι από αυτό του Πειραιά και δεν θα πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά. Δυστυχώς, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει ένα δρόμο να καλύψει προκειμένου να αποδείξει ότι όντως δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά με τον Πειραιά, γιατί ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι μεταφόρτωσης. Είναι ένα λιμάνι μεταφόρτωσης, ενώ αντιθέτως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ένα λιμάνι διαμετακομιστικό. Για να μπορέσει όμως να παίξει τον ρόλο του διαμετακομιστικού εμπορίου, το οποίο οφείλει και μπορεί να παίξει με πολύ μεγάλη επιτυχία, εκτός από τις επενδύσεις στις οποίες πρέπει να προβεί η κοινοπραξία εντός των 5 ετών, πρέπει και η πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να επενδύσει και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού, αλλά και να επισπέσει τις διαδικασίες για το Logistics Center στην περιοχή του στρατοπέδου Γκόνου, για να μπορεί να παίξει τον ρόλο που του πρέπει. Με αυτά τα λόγια, σας εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα σας. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε οτιδήποτε του ζητηθεί, να ξέρετε ότι θα είναι αρρωγός στην προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.